Κυρία Δάφνη, κυρία Δάφνη Ζουγουλάκη, τι κάνετε, κυρία Ζουγουλάκη? Γεια σας. Είμαι η Ανφούλα Τοπάζη. Ήθελα πάρα πολύ, μου δώσαν το τηλέφωνο σας κάποιοι γνωστοί καλλιτέχνες. Έχω σπουδάσει στη Φλωρεντία, είμαι γλύπτρια, αλλά ξέρετε, η ζωή τα έφερε έτσι. Και έκανα οικογένεια και ένα έργο μόνο έχω κάνει μέχρι τώρα. Το μοναδικό, κυρία Ζουγουλάκη μου, είναι το Μπούτι του Σαραβάκου. Είμαι γλύπτρια, είναι πάρα πολύ καλό. Ακούγεται αστείο, αλλά πραγματικά με αυτό το Μπούτι του Σαραβάκου. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να το δω. Θα το δείτε, θα το εκθέσετε. Έχετε φωτογραφίες? Θέλετε να σας το στείλω με mail? Θέλω μόνο. Βεβαίως. Κοιτάξτε, εσείς καταλαβαίνετε από τέχνη. Και νομίζω καταλαβαίνετε ότι αν σας στείλω αυτό το Μπούτι του Σαραβάκου με ένα mail, δεν θα φανεί το ίδιο, πώς θα το δείτε από κοντά. Πώς έχει σμιλευτεί το μάρμαρο, είναι μεγάλο. Μπορώ να το φανταστώ. Είναι πόσο μεγάλο. Είναι μεγάλο, δυνατό και σφιχτό. Και πόσο, πόσα χρόνια το κάνατε αυτό? Το Μπούτι του Σαραβάκου από το 80 το σκαλίζω. Αναγία μου. Με τρομάζετε. Μάλλον όχι από το 80. Γιατί θυμάμαι, κυρία. Ανθούλα Τοπάζη. Α, ωραία. Και θα ήθελα. Και θα ήθελα, κυρία Ζουμπουλάκη, να καταφέρουμε να συνεργαστούμε για να μπορέσω να εκθέσω. Είναι το ένα μοναδικό μου έργο αυτό το Μπούτι του Σαραβάκου. Δεν έχω κάνει άλλο έργο γιατί έκανα οικογένεια, παιδιά. Και όλη μέρα ήμουνα με το. Σας καταλαβαίνω. Με το καλέμι και να σκαλίζω το Μπούτι, το Σαραβάκο, να βλέπω στο γήπεδο. Να μου στείλετε ένα link. Έχετε στο site μας το Μπούτι? Όχι, όχι. Μπορώ να σας το στείλω στο mail σας να μου το δώσετε. Αλλά θα ήθελα, ξέρετε, είναι και λίγο δύσκολο να μεταφέρω το Μπούτι, αλλά θα το καταφέρω. Γιατί το μοναδικό μου έργο είναι. Πόσο μεγάλο είναι? Ορίστε. Πόσο μεγάλο είναι? Τόσο. Πόσα μέτρα Μπούτι έχει? Δύο μέτρα Μπούτι. Δεν ήταν ψηλός, δεν είναι ψηλός ο Σαραβάκος, αλλά το Μπούτι του άφησε εποχή στα γήπεδα. Και έχω κάνει δύο μέτρα Μπούτι Σαραβάκου. Τέλειο, ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει, γιατί το όνειρό μου είναι στην καλερί σας να εκτεθεί το μοναδικό γλυπτό μου, το μοναδικό μου έργο, το Μπούτι του Σαραβάκου. Ήταν και μια κυρία, μπορεί να ήταν και συγγενή, α πούμε, όχι ένα αντίστοιχο ντοσιέ, όχι με το Σαραβάκου, δεν θυμάμαι, πάντω με αθλητέ. Α, δεν το έχετε εκθέσει, φαντάζομαι, γιατί δεν θα ήθελα να είναι όχι κοντά. Ούτε ποτέ. Άλλο. Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Κυρία Ζουμπουλάκη, θα ξετρελαθείτε με τον Μπούτι του Σαραβάκου όταν το δείτε. Σας λέω. Είναι τρομερή αγωνία. Είναι το μοναδικό έργο τη ζωή μου, γιατί είναι το δεξί το Μπούτι, το καλό. Το αριστερό καλό ήταν και το αριστερό του, αλλά δεν είχε αυτό τον τετρακέφαλο. Θα παρακολουθήσετε τον τετρακέφαλο. Φαίνεται και η τρίχα. Παπαπα, αιδία μου ακούει. Ναι, ρε, συγγνώμη. Ξέρετε μόνο. Ξέρετε μόνο, θα ήθελα να με βοηθήσετε στη μεταφορά. Τώρα δύο μέτρα μάρμαρο είναι πολύ βαρύ. Και επειδή εγώ σας είπα, έχω κάνει οικογένεια και δεν έχω τα. Εσείς έχετε μια μεταφορική να με βοηθήσετε με δικά σας έξοδα να το μεταφέρουμε, να το εκθέσουμε. Και με δικά μου έξοδα. Είστε πολύ καλή. Καταρχήν, βέβαια, ναι. Καταρχήν πρέπει να το δω στο χώρο σας. Πού θα δουλεύετε το δύο μέτρα Μπούτι, σε ποιο χώρο, πού είσαστε? Τώρα το έχω στην Πιλωτή. Σωστό και αυτό, ναι. Βάζετε το καλύτερα για κολόνα του σπιτιού. Α, εγώ δεν ξέρετε. Ευτυχώς είμαι ήσυχη επειδή είναι βαρύ το Μπούτι του Σαραβάκου. Δεν το κλέβουνε. Αλλά φοβάμαι γιατί πάνε τα παιδιά και γράφουνε με σπρέι από πάνω. Ναι, I love you και τέτοια. Α, όχι I love you, κάτι βρισχές, τέλος πάντων. Δάφνη, είμαι η Μαρία Μπακοδήμου. Έλα, Δάφνη, σου Μπας κατάλαβες. Λίγο στο τέλος. Αλλά ήσουν έτοιμη να υποδεχτείς την καλλιαρντή γλύπτα. Έτσι. Πάντα. Έχω ακούσει και εγώ πολλά. Έχεις ακούσει παρόμοια πράγματα τα οποία μπορούν να... Με Μπούτι όχι ακριβώς. Θα ακούσει με κάτι αυγά, με κάτι αυτά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μου είχε έρθει η κυρία με ένα αυγό πιτσιλωτό λέγοντας ότι θέλει να το εκθέσει. Αυγό κανονικό. Και την έστειλα στη φίλη μου που είναι στο VVF. Δάφνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανέφθηκες στη φάρσα μου. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια.